είναι η 22χρονη Άντρια Μιχαηλίδου, που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα χθες το βράδυ στο κέντρο των Χανίων στην οδό Αποκορώνου. Πού σας βρήκε η σφαίρα, σε ποιο σημείο του σώματός σας? Στο θώρακα, κάτω από το στήθος δεξιά. Και εσείς απλά είδατε να τρέχουν αίματα εκείνη τη στιγμή? Ναι, αλλά όχι πάρα πολύ. Έχω έναν έγκαυμα και μία μικρή λίμωξη. Όπως της είπε η αστυνομία, αν δεν είχε ανοίξει το παράθυρο του αυτοκινήτου, η σφαίρα ίσως να άλλαζε φορά και σπάζοντας το τζάμι να την είχε βρει στο κεφάλι. Είμαι πολύ τυχερή. Η αλήθεια είναι ότι πονώ, δεν μπορώ να καθίσω καλά. Άνοιξα το παράθυρο λόγω του ότι το air conditioner ήταν χαλασμένο. Και μόλις άνοιξα το παράθυρο, ένιωσα έναν πόνο και άκουσα έναν ήχο. Ο ήχος αυτός ήταν σαν να ξεφουσκώνει λάστιχο. Και σκύβω το κεφάλι μου και πέφτει η σφαίρα από τα ρούχα μου. Οι νομικοί κιόλας μου είπαν ότι ευτυχώς που το είχα ανοιχτό το παράθυρο, γιατί αν δεν το είχα, θα έσπαγε το γυαλί και ίσως θα μου μπαίναν και η Αγία και η σφαίρα. Η 22χρονη μαζί με τον αραβωνιαστικό της κατευθύνονταν με το αυτοκίνητό του σε διπλανό χωριό. Όταν έφτασαν στην οδό Περίδου, στη διασταύρωση με την Αποκορώνου, η σφαίρα την βρίσκει δεξιά στον θώρακα. Με χτύπησε σε δύο σημεία, επειδή έπεσε κάτω. Έπεσε πρώτα από στο θώρακα, έπεσε λίγο πιο κάτω στην κοιλιακή χώρα και μετά την πήρα στα χέρια μου. Δεν ακούσατε κάτι άλλο, δεν αντιληφθήκατε κάτι, μόνο αυτό? Όχι, εντάξει, ο άντρας μου έτρεξε δεξιά-αριστερά να πάει να δει ποιος ήταν, δεν είδαμε κάτι, αλλά άκουσα τον ήχο τέλος πάντων. Ο σύντροφος της νεαρής κοπέλας μόλις αντιλήφθηκε ότι η 22χρονη πυροβολήθηκε 200 μόλις μέτρα από την πλατεία Αγοράς των Χανίων, δηλαδή σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και τουριστικά σημεία της πόλης, προσπάθησε να βρει από πού προήλθε η βολίδα. Ο δρόμος κάθε Τετάρτη ήταν κλειστά όλα τα μαγαζιά και δεν υπήρχε κίνηση. Την αγορά είναι 200 μέτρα. Αυτό που έγινε τώρα ποτέ δεν το έχω ξανακούσει εδώ, δηλαδή μέσα στην πόλη το ένα και το άλλο. Η 22χρονη θα καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου.